Ωραία, καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Η Ρόδος είναι το δεύτερο νησί στάση στην προεκλογική περίοδο του ΜΕΡΑ25 μετά την Κρήτη. Δεν τυχαίο ότι είναι τόσο ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας. Ένα σημαντικό νησί της Ελλάδας ε, και στο τουρισμό και στο πολιτισμό. Έχει σημαντικές συνεισφορές για τη χώρα μας. Ε, παρακαλώ τις ερωτήσεις σας, ε, συνάδελφοι, ε, δυνατά, διότι δεν έχουμε μικρόφωνα σήμερα στην αίθουσα, για να ακούγεστε. Ο λόγος σε λοιπόν, Αλλά, ναι. α, πρώτα ναι. μια τοποθέτηση από το γραμματέα. Φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Το, ναι, 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 ναι όχι. Δι, δικιά μου παράληψη, συγγνώμη. Πρώτα λόγος στο γραμματέα. Καλώς σας βρίσκουμε στην πανέμορφη Ρόδο, που α, το φως της και οι μυρωδιέ τη με το που βγαίνει από το αεροπλάνο, σε κάνουν και αγαλιάζει και δεν το λέω αυτό επειδή προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε ότι ισχύει. Επιτρέπω να ξεκινήσω με μία-δύο παρατηρήσει πριν πάμε στι δικέ σα ερωτήσει. Πρώτον, σήμερα έχουμε μία μαύρη επέτειο. Είναι 56 χρόνια από την 21η Απριλίου. Σε μία περίοδο προεκλογική, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τιμήσουμε την αντίσταση των γενναίων Ελληνίδων, των γενναίων Ελλήνων, που σε μία μαύρη περίοδο, σε μία περίοδο που δεν ήταν σίγουρο ότι η Χούντα θα διαρκέσει μόνο 7 χρόνια, θα μπορούσε να διαρκέσει και 70 χρόνια, και 77 χρόνια. Χωρίς να υπολογίσουν το κόστος, το προσωπικό, το οικονομικό, το σωματικό, το ψυχολογικό, έβαλαν πλάτη για να μην νιώσουν ούτε μία στιγμή οι συνταγματάρχες, οι ταξίαρχοι, οι στρατηγοί ότι είχαν καταφέρει να υπερνικήσουν το δημοκρατικό σθένος των Ελλήνων, των Ελληνίδων που τελικά είναι το μόνο ανάχωμα εναντίον του φασισμού, η μόνη που πραγματικά και οι μόνε που πραγματικά μπορούν να προστατεύσουν τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Το παλιό 1 Ο πατριωτισμό των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μαύρα εκείνα χρόνια, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να χάσει κάποιο τη δημοκρατία του. Όχι μόνο με τα τάγκ, γίνεται και με τα φαντζ, γίνεται και με τι τράπεζε, γίνεται και μέσα από έναν εξορμπανισμό ή έναν ερδογανισμό σταδιακά, χωρίς καν κατάργηση εκλογών. Πρέπει να είμαστε όλες και όλοι ανεξάρτητα κομματική τοποθέτηση. συστοιχισμένοι στον αγώνα για τη διατήρηση, έστω και αυτής της αστικής δημοκρατίας, που ξέρουμε σε πόσα υπολείπεται από το να είναι πραγματική δημοκρατία. Ένα δεύτερο σχόλιο που θα μου επιτρέψετε να κάνω, μιας και βρίσκομαι στη Ρόβη. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, το βλέπω, και στο ξενοδοχείο που μένω, και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια καλή σεζόν όπως ήταν και η προηγούμενη. Όμως, αυτά τα ξενοδοχεία, αυτή η εστίαση, αυτός ο τουριστικός τομέας τρέχει με βάση την ανθρώπινη εργασία. Τους νέους και τις νέες ιδίως, τόσο ντόπιου και ντόπιε, όσο και παιδιά που έρχονται από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από τη στέρεα Ελλάδα, από άλλα νησιά, για να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτή τη στιγμή ο δικό μα υπολογισμό είναι ότι έχουμε τουλάχιστον 400 με 500 χιλιάδε νέου ανθρώπου, και αν όχι σήμερα, τον επόμενο μήνα σίγουρα, που θα δουλεύουν ω εποχικοί, στον τουρισμό, ξενοδοχοί υπάλληλοι, στην εστίαση. Το ΜΕΡΑ25 κάνουμε μια καμπάνια εδώ και 6 μήνε. Να δοθεί η δυνατότητα σε αυτού του νέου και τι νέε να ψηφίζουν στου τόπου εργασία όπω ψηφίζουν οι αστυνομικοί, οι φαντάροι, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Έχουμε καταθέσει τροπολογία επ' αυτού 17 φορέ στη Βουλή. 17 φορέ δεν υπήρξε υποστήριξη για αυτή την τροπολογία από κανένα κόμμα. Μόνο τώρα πρόσφατα τι προηγούμενε μέρε, εντελώ προσχηματικά, από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, υπήρξε κάποια ανοίξη του θέματος. Εμείς θέλουμε να, ακόμα και την τελευταία στιγμή να ζητήσουμε από το πολιτικό σύστημα τεχνικά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Έχουμε τόσες πλατφόρμες, έχουμε τόσες εφαρμογές, είναι πάρα πάρα πολύ απλό να γίνει μια διασταύρωση Ποιο δουλεύει πού να μπορεί να ψηφίζει ο νέος ή η νέα. Μιας και μιλάω για τον τουρισμό, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια στατιστικά στοιχεία που μελέτησα χτες. Χτες το βράδυ μετά την εκδήλωση της Νέας Μήνης, ερχόμενος στη Ρόδο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία εμείς οι πολιτικοί να μην απλά περιδιαβαίνουμε την επικράτεια, αλλά να μελετάμε και λίγα. Το 1975 η Ρόδος, συγκεκριμένα η Ρόδος, όχι γενικά τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος. Είχε ένα, ένα εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα τη τάξη του 8,5% του συνολικού εισοδήματο τη Ρόδου. Με άλλα λόγια, εσεί εδώ, οι Ροδίτε, κάνατε εξαγωγέ εμπορευμάτων κατά 8,5% του συνολικού σα εισοδήματο περισσότερε από τι εισαγωγέ εμπορευμάτων. Αγροτικά προϊόντα, με τα πρακτικά προϊόντα. Και δεν μιλάω για υπηρεσίε, μιλάω για προϊόντα. Πουλάγατε πιο πολλά πράγματα στην υπόλοιπη Ελλάδα από ό,τι αγοράζατε από τον Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Σήμερα η Ρόδος εισάγει τα πάντα, σχεδόν. Το 99% των εμπορευμάτων απ' έξω. Έχουμε την μονοκαλλιέργεια. Είδατε τι σημαίνει αυτό στην περίοδο της πανδημίας. Το μέρα 25 είμαστε αποφασισμένοι ότι θα καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις παραγωγικού μετασχηματισμού αναδιάρθρωσης όχι μόνο της Ρόδου, αλλά όλων των περιοχών της Ελλάδας. Γιατί η ολόκληρη χώρα μας πλέον δεν παράγει προϊόντα τα οποία να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα αυτής της χώρας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η κυβέρνηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ζητοκαραβγάζει και ζητάει από τους πολίτες να τους δοξάσουμε για τις μακροοικονομικές τους επιδόσεις. Οι μακροοικονομικές τους επιδόσεις τους βάζουν μηδέν εις το πηλίκο, Αν κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι 8,5% έλλειμμα τρέχουσών συναλλαγών. Με άλλα λόγια, η χώρα μας, τόσο ιδιωτικό όσο και ο δημόσιο τομέα. Από κοινού. Ουσιαστικά, δανειζόμαστε από ξένου το 8,5% του εθνικού εισοδήματο κάθε χρόνο. Για να μπορούμε να εισάγουμε ό,τι εισάγουμε. Υπηρεσίε και προϊόντα. Παρά τον τουρισμό. Αυτό έχει ξανασυμβεί μία φορά. Στην ελληνική ιστορία την περίοδο 2005-2008. Θυμάστε τι ακολούθησε μετά. Το σκάσιμο της φούσκας, τα μνημόνια, η δυστυχία του λαού μας. Μπροστά σε αυτό βρισκόμαστε ξανά. Ζητοκραυγάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί δεν είναι καν κυβέρνηση, μία θλιβερή ανώνυμη εταιρεία είναι, ζητοκραυγάζουν για τα πλεονάσματα. Ο μόνος τρόπος μόνος λόγος για να ζητοκραυγάζεις για πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό είναι να είτε να είσαι ανόητος είτε να είσαι ψεύτης. Γιατί αν είχαμε ένα ξενοδοχείο, αν είχαμε ένα εστιατόριο, ένα εργοστάσιο, μια εταιρεία, ένα περίπτερο και είχαμε πλεονάσμα, θα ήταν καλό πράγμα. Το πλεονάσμα για τον ιδιώτη παραγωγό, για την επιχείρηση, είναι καλό πράγμα. Σημαίνει κέρδο. Για το κράτος, το πλεώνασμα του κράτους, ξέρετε σε, σε τι ισοδυναμεί. Έλλειμμα της κοινωνίας. Κάθε ευρώ που έχει πλεώνασμα το κράτος σημαίνει ένα λιγότερο ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα, για την υγεία, για την παιδεία στο κράτος. Μα ζητούν να τους δοξάσουμε για τις επενδύσεις. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουν αυξηθεί από το μηδέν που ήταν. Σε κάποιο βαθμό οι ροέ ξένων χρημάτων που έρχονται για επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό ακούγεται πολύ καλό. Θα ήταν καλό αν αυτά τα χρήματα εισέρεναν εδώ για να δημιουργήσουν μια βιομηχανική μονάδα παραγωγή σύγχρονων μπαταριών, που είναι η τεχνολογία του μέλλοντο, του ανεμογεννητριών. Θαλάσσιων, όπω λέμε εμεί, όχι στι βουνοκορφέ, αλλά στη θάλασσα, πλωτέ, θα ήταν πολύ ωραίο να μπαίνουν χρήματα στη χώρα για να παράγονται πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη και τα οποία μετά παράγουν άλλα πράγματα. Είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι τουρισμό, είτε είναι προϊόντα. Δεν έρχονται όμω γι' αυτό τα ξένα χρήματα. Κοιτάξτε τα στοιχεία, τα επίσημα. Έρχονται να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια του λαού. Είναι επένδυση αυτό. Έρχεται ο άλλο, σου παίρνει με τρία χιλιάρικα ένα δάνειο που χρωστά στην Αλφα, στην Εθνική, στην Eurobank ή στην δεν ξέρω ποια τράπεζα, των 100.000, έχει δώσει τρία να το πάρει. Στο, στο βγάζει το σπίτι στο σφυρί για 40, 50, κρατάει τα 47 χιλιάρικα στην τσέπη, το αρπακτικό ταμείο. Και όχι στην τσέπη, τα βγάζει από την Ελλάδα και τα πάει στα Cayman Islands. Και η κυβέρνηση, αυτά τα τρία χιλιάρικα που ήρθαν στη χώρα, τα θεωρεί επενδύσεις. Ξέρετε τι είναι, από επένδυση. Είναι επένδυση στην υπανάπτυξη, όχι στην ανάπτυξη αυτή τη χώρα. Γι' αυτό η κυβέρνηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αξίζει να πέσει. Το μέρα 25 είμαστε ταμένοι στο να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και να καταπολεμήσουμε τα αίτια που μα έφεραν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Που δεν είναι άλλα από τα μνημόνια με αριστερό πρόσημο του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25, γιατί υπάρχουν οι εναλλακτικέ για όλα τα ζητήματα. Έχουμε αποδείξει τώρα 3,5-4 χρόνια στη Βουλή ότι ξέρουμε πέραν του να τιμούμε το όχι του Ιουλίου του 2015, ξέρουμε πώ να καταθέτουμε τεχνοκρατικά άρδιε λύσει, προτάσει, σχέδια νόμου για τα μεγάλα ζητήματα τη χώρα. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου με το λεγόμενο Οδυσσέα, για αντικατάσταση του τρισάθλιου και εσχρού Ηρακλή της αγοράς, στην οποία συμμετέχουν τα φαντς, αγοράζοντας και πολλώντας τα κόκκινα δάνεια του κόσμου, των μαγαζα... μαγαζιών κλπ. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την ενεργειακή κρίση. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το φορολογικό, για την ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας από το απικιακό υπερταμείο που έκτισε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τσακαλώτο και το οποίο τον έμονται αυτή τη στιγμή λογιών, λογιών αρπακτικά, την μεταφορά της δημόσιας περιουσίας από το υπερταμείο στη νέα ελληνική δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα, πορευόμαστε με ένα συνδυασμό. Αν σε αυτά που καταστρέφουν τον τόπο, και συγκροτημένων, τεχνοκρατικά άρτιων, καλά επεξεργασμένων προτάσεων για κάθε ένα από τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και ζητάμε από τους εκλογείς να κοιτάξουν τις προτάσεις μας και να κρίνουν τις δικές μας προτάσεις σε σχέση με τις προτάσεις, τις πραγματικές προτάσεις, όχι, όχι τα λόγια του αέρα. Πολύ συγκεκριμένα. Για το χρηματιστήριο ενέργειας τι θα κάνετε κυρίες και κύριοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση που δίνουν είναι τίποτα. Θα το αφήσουν έτσι. Να δίνει τον ελληνικό λαό. Εμεί έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Δεν θα σα κουράσω παραπάνω. Αρκετά ε, είπα χωρί να με έχετε ρωτήσει για οτιδήποτε. Περιμένω εναγωνίω τι ερωτήσει Πολύ ωραία και τώρα είναι πράγματι η σειρά σα. Παρακαλούμε το όνομά σα, το μέσο που αντιπροσωπεύετε και την ερώτηση δυνατά για να μπορέσουμε να σα ακούσουμε αποτέλεσμα αποτελωτική... στην Δεν έχουμε. Το ερώτημα ήταν ποιε είναι οι προσδοκίε μα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε. Ξέρετε, η άγρια ομορφιά τη δημοκρατία είναι ότι κανένα δεν ξέρει. Δεν είναι πολύ όμορφο. Όποιο έχει κάτσει έστω και μια φορά σε ένα εκλογικό κέντρο. Ω εκλογικό κόμματο ή δικαστικό αντιπρόσωπο. Και βλέπει τον κόσμο να μπαίνει από τι 8 το πρωί μέχρι τη ώρα είναι το βράδυ τη Δύση του ηλίου. Και βλέπει του ανθρώπου που σκέφτονται ακόμα και μέσα στο παραβάντι θα ψηφίσουν. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο ότι ό,τι και να κάνουμε εμεί, οι πολιτικοί, οι δημοσκόποι, εκεί θα δείξει. Εμεί θεωρούμε ότι καθήκον μα είναι να πούμε στον κόσμο ποιε είναι οι εναλλακτικέ. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία εκτίμηση και δεν έχουμε και κανέναν στόχο. Ο στόχος μας είναι αυτά που λέμε να τα εννοούμε και αυτά που εννοούμε να τα λέμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά στη Ρόδο. Αλλά επιτρέψτε μου να μην το ποσοτικοποιήσω. Δημοσκοπικά θα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι πάει πολύ καλά το νέο 25 Έχετε στηθεί μετά τις επιλογές. Εάν το μέρο πέντε θα συνεργαστεί για να σημαντιστεί η κυβέρνηση με κάποιο από τα μεγαλοκόνατα. Και βέβαια το έχουμε σκεφτεί και έχουμε πάρει και απόφαση συνεδρίου γι' αυτό το περασμένο Μάιο. Η απόφαση συνεδρίου οδηγεί, για να μην σας κουράσω, σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Θα τους μαυρίσουμε όλους. Όλους. Αλλά επιτρέψτε μου να το αιτιολογήσω. Δεν ήταν η απόφαση του συνεδρίου να μα μαυρίσουμε όλου. Η απόφαση του συνεδρίου ήταν να κάνουμε αυτό που κάνουν σοβαροί άνθρωποι. Να πούμε, ελάτε να δω. Εδώ. Έχουμε δέκα προβλήματα τεράστια τα οποία μαυρίζουν τι ψυχέ των ανθρώπων μα σε αυτή τη χώρα και αποτελούν τροχοπέδι για οποιαδήποτε σοβαρή ανάπτυξη. Ωραία. Να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι προεκλογικά, δηλαδή όταν υπάρχει χρόνο. Έτσι, όχι στι δυόμιση μέρε μετά την Κυριακή των εκλογών, Προεκλογικά, όχι να συμφωνήσουμε. Μα Μακάρι να συμφωνήσουμε. Αλλά τουλάχιστον να αποτυπώσουμε τι διαφωνίε μα. Να δούμε πού μπορεί να υπάρξει σύγκληση, πού δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση. Δεσμευόμαστε ότι δεν θέτουμε κόκκινε γραμμέ. Δεν βάζουμε όρου. Γιατί κάποιοι διαστρεβλώνουν τι θέσει του Μάρια 25. Λένε ότι το Μάρια 25 λέει να μιλήσουμε, αλλά μόνο αν δεχτείτε του όρου μα. Σε καμία περίπτωση. Εμεί λέμε, έχουμε τι 7 σημεία τομέ το πρόγραμμα των 100 ημερών, δεν το θέτουμε ω προαπαιτούμενο να το αποδεχτείτε αυτό για να μιλήσουμε. Δεν πρέπει να καταθέσουμε κι εμεί κάτι στο τραπέζι τη συζήτηση. Ε, εμεί καταθέτουμε αυτό. Εσεί τι καταθέτετε. Δεν θέτουμε κανέναν όρο. Κανέναν όρο. Ελάτε να μιλήσουμε. Και η απάντηση που εισπράξαμε από όλου είναι ότι δεν ερχόμαστε. Ελάτε λέει μετά τι εκλογέ. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Επειδή έχουμε ένα σύνταγμα εδώ, δεν είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, δεν είναι η Ιταλία, δεν μπορεί να κάτσει ένα-δύο μήνε μετά να εκπονεί από κοινού πρόγραμμα συγκυβέρνηση. Μακάρι να μπορούσαμε, αν μπορούσαμε να το κάναμε. Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει Κυριακή βράδυ, άντε Δευτέρα, 6 το πρωί βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα. Η κυρία Σεκελαροπούλου σε 9 το πρωί θα δώσει το χρήσμα σε κάποιον. Μακάρι να υπήρχε και κάποια. Έτσι, κάποιο θα είναι. Και μετά, μέχρι την Τετάρτη βράδυ, πρέπει να έχει κάνει κυβέρνηση. Ε, δεν γίνεται να συζητήσει αυτά που πρέπει να συζητήσει. Το μόνο που μπορεί να συζητήσει είναι να μοιράσει τα υπουργικά αυτοκίνητα, τι λιμουζίνε, τα γραφεία, έτσι, τις θέσεις, ε, δεν φτιάξαμε το μέρα 25 γι' αυτό. Αν κάποιοι από εμάς θέλαμε να, να, να ήμασταν υπουργοί, ξέρετε ότι μόνο, μπορούσαμε να έχουμε παραμείνει υπουργοί. Το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που λένε όχι, εμείς θα τους μαφήσουμε. Είναι ξεκάθαρο, μην έχετε καμία ευκολία, γιατί λένε, εντάξει, τα λένε τώρα αυτά πριν από τις εκλογές. Εμείς είμαστε γύρι στα κεφάλια. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι γυρίζουμε το κεφάλι μόνο όταν αλλάζουν τα δεδομένα. Και τα δεδομένα δεν αλλάξουν από τι εκλογέ. Οπότε άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε ψήφος, ψήφος εμπιστοσύνη από το μέρο 25 σε κανέναν από αυτούς, ούτε αυτό που λένε ανοχή. Και για να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Αντίθετα με νομοσχέδια που μπορείς να δηλώσει παρόν. Ναι, όχι παρόν. Στην διαδικασία σχηματισμού κυβέρνηση δεν υπάρχει αυτό. Είναι ναι ή όχι. Ο μόνος τρόπος, λέει, ανοχή είναι να στη Βουλή σιγά μην ζητάμε την ψήφο των συμπολιτών μα να μα βάλουν στη Βουλή για να μην πάμε στη Βουλή. Θα πάμε και θα ψηφίσουμε ένα μεγάλο όχι. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση. Εάν δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου να ανακοινώσω τις υποψηφιότητες για το νομό Δωδεκανήσου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά ε, η ανακοίνωση αυτών των ονομάτων, γιατί πρόκειται και για ανθρώπου που ξέρετε, στα Δωδεκάνησα, εδώ στη Ρόδο, κάνουν αυτό που εμεί κάνουμε πανελλαδικά. Τι εννοώ. Πέραν τη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων ή συγκεκριμένα προβλήματα, δεν μασάμε τα λόγια μα. Καταγγέλουμε όσου καταστρατηγούν βασικέ αρχέ ηθικής, πολιτικής και οικονομικής συμπεριφοράς. Πανελλαδικά, με έχετε ακούσει και εμένα, και τον Κρήτονα, και τον Κλέωνα, και τη Σοφία, όλους μας τους βουλευτές, και τον Γιώργο Τολογιάδη, και τη Μαρία την Αβατζίδη, μας ακούτε συστηματικά να κατανομάζουμε Το Βαρδινογιάννη, το Λάτσι, το Περιστέρι, το Μητυλινέο, τη CVC, το Μαρινάκι, τον Ελαφούζο και να μας δέχουν και, και να εισπράττουμε μηνύσεις από αυτού Είναι τιμή μας είναι καμάρι μα και είναι και περιφάνεια μα. Αλλά το ίδιο συμβαίνει με του συνοτιπόρου μα εδώ στη Ρόδο, το 12. Αναφέρομαι στην μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει το ΜΕΡΑ25 εδώ για τα έκτροπα που γίνονται στι παραλίε, στη Ρόδο, για τον τρόπο με τον οποίο συστηματικοποιείται η επεξαίρεση δημόσιων χώρων με το Θανάση Μπαράκα Έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτό. Ο Μπαράκη είναι από του πρώτου εδώ στη Ρόδο. Είναι και υποψήφιό μα. Αλλά αυτή η ομάδα έχει ενισχυθεί. Στην ΚΟ είχαμε και έχουμε το Γιώργο Κανετάκη που ήταν υποψήφιο. Είναι οι δύο υποψήφοι που ήταν υποψήφοι και το 19. Του αναφέρω πρώτου μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά αυτή η ομάδα ισχυροποιείται, δυναμώνει, γίνεται πιο συστηματική στη δουλειά τη με τον Φίλιππο Αλαβέρο, παραγωγό μέσων μαζική ενημέρωση εδώ στη Ρόδο, με την Βούλα Κορακιανίτη, που είναι ξενοδοχό υπάλληλο, ξέρει τα πράγματα από μέσα, με το Δημήτρη Παπαγεωργίου, ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικό μηχανικός εδώ στη Ρόδο, και με την Ανέτα Σούλου που δεν είναι μαζί μας γιατί ζει στη Λέρο, είναι δικηγόρος στη Λέρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Κλείνουμε με αυτή την συνέντευξη τύπου του Μέρα 25 και ελπίζουμε να σα δούμε όλου και σήμερα το βράδυ στι 8 η ώρα στην πλατεία Κύπρου, που θα είναι και η κεντρική ομιλία του γραμματέα του Μέρα 25.